Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Είμαι η Σούλα Ορφανίδου και θα σας παρουσιάσω την εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο στη θέση της Δήμητρας Νικητάκη που απουσιάζει. Η εκπομπή μας παρουσιάζει τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ομογένεια του Λονδίνου. Η εκπομπή μας θα παρουσιάσει όπως κάθε εβδομάδα κοινωνικά, πολιτικά αλλά και καλλιτεχνικά θέματα που λαμβάνουν χώρα στον ελληνισμό της Μεγάλης Βρετανίας. Πριν ξεκινήσουμε σήμερα το πρόγραμμά μας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας από το Ηνωμένο Βασίλειο ότι μπορείτε πλέον να παρακολουθείτε το πρόγραμμά μας αλλά και τις υπόλοιπες παραγωγές του Hellenic TV από το Freeview στο κανάλι 244. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια smart τηλεόραση και σύνδεση στο ίντερνετ. Επίσης, μπορείτε να προμηθευτείτε το Roku Box από τα γραφεία της ΣΥΤΑ UK στο Southgate. Με το Roku Box μπορείτε να παρακολουθείτε δεκάδες τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά ελληνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα προμηθευτείτε το μαγικό κουτάκι με τα ελληνικά κανάλια, επικοινωνήστε με τη ΣΥΤΑ UK ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της www.sitauk.com. Το Hellenic TV πρωτοπορεί και δημιουργεί το application Vision TV Net για τις smartphone και Android συσκευές σας. Έτσι, με το Vision TV Net μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα προγράμματά μας ζωντανά στο κινητό, στο tablet ή στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του Hellenic TV μπορείτε να βρείτε στη ιστοσελίδα μας www.hellenictv.net. Επίσης, για την προβολή της εκδήλωσης ή της επιχείρησής σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 020 82 92 70 37 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@hellenictv.net. Στο απόψινό μας πρόγραμμα θα παρακολουθήσετε την αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό μας ο εμπορικός ακόλουθος της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστίας, κ. Γκώστας Δάφος. Επίσης θα παρακολουθήσουμε το σεμινάριο που διοργάνωσε το Lobby for Cyprus για το δικαίωμα ψήφου των αποδήμων σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού. Θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη συναυλία που διοργάνωσε στο Kite Music και η κυρία Σάβια Κοζάκου. Ας περάσουμε στο πρώτο μας θέμα που έχει να κάνει με την αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό μας ο εμπορικός ακόλουθος της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, κ. Κώστας Δάφος, ο οποίος μίλησε για το ρόλο του εμπορικού τμήματος της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστίας στη Μεγάλη Βρετανία, για τον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται οι κυπριακές εξαγωγές στη χώρα, τα μελλοντικά σχέδια του τμήματος και πολλά άλλα που αφορούν τις εκδηλώσεις και την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων. Ας παρακολουθήσουμε ολόκληρη τη συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό μας ο κύριος Κώστας Δάφος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίζουμε στο στούντιο του Hellenic TV τον εμπορικό ακόλουθο του Κυπριακού Εμπορικού Κέντρου στην Κυπριακή Υπάτη Αρμοστία, κύριο Κώστα Δάφο. Καλωσορίσατε. Γεια σας, κύριε Ορφανίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και βεβαίως να ευχαριστήσω πολύ το κανάλι σας, όχι μόνο για την πρόσκληση, αλλά και για την γενικότερη συμπαράσταση προς την Κυπριακή Υπάτη Αρμοστία για την προβολή του έργου της που καλύπτει ουσιαστικά όλες μας τις εκδηλώσεις και μεταφέρει τα μηνύματά μας προς το ευρύ κοινό. Και εμείς ευχαριστούμε που είσαστε σήμερα εδώ. Ευκαιρία να μας πληροφορήσετε για διάφορα πράγματα σε σχέση ό,τι αφορά με την Υπάτη Αρμοστία και το Εμπορικό Κέντρο εδώ στο Λονδίνο. Να αρχίσουμε πάνω απ' όλα ενημερώνοντας τους τηλεθεατές τι είναι ακριβώς το Εμπορικό Κέντρο. Μάλιστα. Το Εμπορικό Κέντρο είναι ουσιαστικά το εμπορικό οικονομικό τμήμα της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστίας εδώ στο Λονδίνο. Και σκοπός του είναι η προβολή των κυπριακών εξαγωγών στο Ηνωμένο Βασίλειο και η προώθηση της Κύπρου ως διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο, γενικότερα η προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να πούμε πού στεγάζεται το εμπορικό κέντρο στο Λονδίνο. Πολλοί κόσμος φαντάζομαι όταν θα παρευρεθεί στο Λονδίνο θα ίσως να χρειαστεί τις υπηρεσίες του εμπορικού κέντρου. Βεβαίως. Πού μπορούν να σας βρουν? Βρισκόμαστε πάρα πολύ κεντρικά στο St. James Square, όπου είναι και το κτίριο της Υπάτης Αρμοστίας ως τμήμα της πρεσβείας. Συστεγαζόμαστε και εμείς με τις υπόλοιπες υπηρεσίες, οπότε είμαστε πάρα πολύ κοντά στο Πικαντήλι Σέρκος που όλοι γνωρίζουν.
Ο ρόλος και η αποστολή του είναι μεσάζων μεταξύ των επιχειρηματιών και των διαφόρων δραστηριοτήτων εδώ στο Λονδίνο, θα λέγατε. Ναι, το τμήμα μας συστάθηκε αρχικά από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, μαζί με άλλα 9 εμπορικά κέντρα ανά τον κόσμο. Και όπως σας είπα προηγουμένως, προασπίζεται τα οικονομικά συμφέροντα της Κύπρου, που είναι κυρίως η υποστήριξη προς εξαγωγής μας όσον αφορά τα προϊόντα που αποστέλουν σε άλλες χώρες, να μπορέσουν να διεισδύσουν στις διάφορες αγορές, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και επενδύσεις για την Κύπρο. Και βεβαίως μπλεκόμαστε και σε άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα τα ενεργειακά, τα οποία είναι ένα τομέα όπου έχουν πλέον ιδιαίτερη σημασία τώρα τελευταίως. Και βεβαίως να εξυπηρετήσουμε είτε εμπορευόμενους είτε το ευρύ κοινό σε οτιδήποτε τους απασχολεί ή τους ενδιαφέρει όσον αφορά το εμπόριο και την οικονομία. Όμως υπάρχει μια διαδικασία και θα ήθελα να ρωτήσω με ποιον τρόπο μπορούν να προωθηθούν τα προϊόντα και υπηρεσίες των επιχειρηματιών στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο απλός ο τρόπος είναι να απευθυνθούν κατευθείαν κοντά μας. Οπότε εμείς ουσιαστικά είμαστε το πρώτο σημείο επαφής με τους ενδιαφερόμενους και την Κύπρο. Όσον αφορά τους εισαγωγείς στο Ηνωμένο Βασίλειο και τους δυνητικούς επενδυτές, επικοινωνούν μαζί μας και εμείς βεβαίως συνεργαζόμαστε με τους αρμόδιους φορείς στην Κύπρο, όπως είναι για παράδειγμα ο ΚΟΠΕ, ο Κυπριακός Οργανισμός Προσέλκυσης Επενδύσεων, ή ΣΥΠΑ, όπως είναι ευρύτερα γνωστός, ο οποίος μπορεί να συντονίσει μετά τα αρμόδια τμήματα στην Κύπρο, ή και εμείς απευθείας να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τους αρμόδιους φορείς στην Κύπρο για να μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε και να μπορέσουμε να τους στείλουμε στην ορθή κατεύθυνση. Βεβαίως, όσον αφορά τους εξαγωγείς από την Κύπρο, υπάρχει η υπηρεσία Export Help Desk του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, που είναι μια καινούργια υπηρεσία, η οποία ουσιαστικά προτρέπει τους εξαγωγείς να αποστείλουν την αίτησή τους στο Υπουργείο και μετά το Υπουργείο επικοινωνεί μαζί μας και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε και όσον αφορά επαφές και εξεύρεση εισαγωγέων και διανομέων και δυνητικών συνεργατών και προσπαθούμε να προσφέρουμε οποιασδήποτε άλλες πληροφορίες χρειάζονται. Μπορεί να υπάρχει η ανάγκη για μια έρευνα αγοράς, πληροφορίες για το πώς κινούνται τα προϊόντα στη Βρετανική αγορά και οποιοδήποτε άλλο θέμα τους απασχολεί. Διαφήμιση, δημοσιότητα και ό,τι άλλο συνεπάγεται. Βεβαίως, καλύπτουμε και αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το κομμάτι της προβολής, όπου ουσιαστικά μέσω των είτε διαφημίσεων είτε ημερωτικών άρθρων, ερευνών αγοράς, ακόμα και συμμετοχή σε εκθέσεις, τις οποίες οργανώνει η Κύπρος με συμμετοχή με κρατικό περίπτερο, αλλά και επιπλέον υπάρχουν εταιρείες οι οποίες λαμβάνουν μέρος μόνες τους σε εκθέσεις στο εξωτερικό. Οπότε το Υπουργείο στην Κύπρο υποστηρίζει και μεμονωμένες εταιρείες που λαμβάνουν μέρος σε εκθέσεις στο εξωτερικό, αλλά και με κρατικό περίπτερο. Και βεβαίως οτιδήποτε άλλο χρειαστούν όσον αφορά το να τους φέρουμε σε επαφή με άλλους ενδιαφερόμενους συνεργάτες. Πόσο σημαντική θα λέγατε ότι είναι η Βρετανική αγορά για τους Κύπριους εξαγωγείς? Είναι πάρα πολύ σημαντική. Κυρίως και πρωτίστως βρίσκεται στην πρώτη θέση η Βρετανική αγορά όσον αφορά τις εξαγωγές από την Κύπρο. Τον τελευταίο χρόνο βρεθήκαμε στη δεύτερη θέση, όμως πάντοτε είμαστε μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης θέσης. Οι εξαγωγές των κυπριακών προϊόντων στη Βρετανική αγορά ανέρχονται στα 83 εκατομμύρια ευρώ περίπου και με τις επαναξαγωγές στα 120 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε μόνο και από αυτά μπορείτε να αντιληφθείτε το μέγεθος της σημασίας. Βεβαίως υπάρχουν και οι τομείς των επαγγελματικών υπηρεσιών, που μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου περίπου ουσιαστικά καλύπτουν το 20% των συνολικών επαγγελματικών υπηρεσιών που εξάγονται από την Κύπρο, όπου είναι κυρίως νομικές υπηρεσίες, λογιστικές, διαφήμιση και προώθηση, μεταφορές, σύντηση, τα ξενοδοχεία τα οποία καλύπτουν τους τουρίστες μας, τους Βρετανούς τουρίστες που πηγαίνουν στην Κύπρο. Οπότε ουσιαστικά το βρετανικό ενδιαφέρον ανέχεται περίπου στο 20% των συνολικών εξαγωγών όσον αφορά τις υπηρεσίες. Και επιπλέον υπάρχουν οι άμεσες ξένες επενδύσεις,
οι οποίες ανέρχονται περίπου σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν μιλώ για τις ροές ετησίως, αλλά μιλώ για το που βρίσκεται η κατάσταση όσον αφορά τις συνολικές άμεσες ξένες επενδύσεις, που 2 δισεκατομμύρια ευρώ βεβαίως είναι ένα πολύ σημαντικό μέγεθος. Μάλιστα. Ποια κυπριακά προϊόντα εξάγονται κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο? Ναι. Έχουμε το πολύ γνωστό σε όλους μας χαλούμι, το οποίο είναι το τυρί της Κύπρου και το οποίο περίπου αντικατοπτρίζει το 50% της μισές εξαγωγές από την Κύπρο προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Το χαλούμι είναι ευρέως γνωστό, βρίσκεται παντού. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση για το συγκεκριμένο προϊόν. Μιλάμε περίπου ότι οι εξαγωγές ανέρχονται σε 45 εκατομμύρια ευρώ μόνο για τη Βρετανική αγορά. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και άλλα τρόφιμα και ποτά που ουσιαστικά καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών μας, όπως είναι τα σπιριδοειδή, οι κυπριακές πατάτες, τα αρωματικά φυτά και βότανα, τα herbs τα λεγόμενα, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως στη μαγειρική, άλλα φρούτα και λαχανικά, και βεβαίως υπάρχουν και βιομηχανικά προϊόντα, όπως είναι τα φαρμακευτικά, τα οποία σημειώνονται μεγάλες εξαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο, και άλλα πλαστικά είδη, μέταλλα, αλουμίνιο, οικοδομικά υλικά. Τα βιομηχανικά προϊόντα έχουν την ιδιαιτερότητα ότι υπάρχουν πάρα πολλές βιομηχανίες που εξάγουν διάφορα προϊόντα, οπότε ποικίλουν. Θα λέγατε ότι πρώτο στη σειρά από αυτά που αναφέρατε είναι ό,τι αφορά τη φαρμακευτική περίθαλψη. Τα φάρμακα έρχονται πρώτα, ας το πούμε, σε όσον ζήτηση. Αφορά τα βιομηχανικά προϊόντα, ναι. Γενικότερα οι εξαγωγές της Κύπρου ανά τον κόσμο καλύπτουν κυρίως από τα βιομηχανικά προϊόντα που είναι πρώτα και μετά τρόφιμα και ποτά. Όμως στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου έχουμε τα τρόφιμα και ποτά κυρίως με το χαλούμι που έχουν την πρώτη θέση, και έρχονται σε δεύτερη μοίρα τα βιομηχανικά, και στα οποία κυρίως κυριαρχούν τα φαρμακευτικά. Μάλιστα. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή ποιες εξαγωγικές προοπτικές έχει? Ποια εικόνα παρουσιάζει? Έχει πολύ σημαντικές προοπτικές. Γενικά η πορεία των εξαγωγών μας είναι αυξητική και σταθερή, θα λέγει κανείς. Η Κύπρος προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα. Οι Κύπροι εξαγωγείς κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Ιδίως μετά το 2004, όταν είχαν υποστεί ένα σχετικό σοκ λόγω του ότι μπήκαν στην ενιαία αγορά, έπρεπε να αυξήσουν την ποιότητα των προϊόντων τους οπωσδήποτε και να χαμηλώσουν το κόστος τους. Οπότε ήταν ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό τοπίο. Όμως έκτοτε βλέπουμε ότι γενικά δίνουν πάρα πολύ σημασία στο τελικό προϊόν. Έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις όσον αφορά τεχνογνωσία, τεχνολογία, εξοπλισμό, προσωπικό. Οπότε είμαστε γενικά πάρα πολύ αισιόδοξοι. Δεν είμαστε γενικά οι πιο φτηνοί. Όμως αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προσφέρουμε ένα προϊόν το οποίο είναι εφάμιλο των μεγάλων χωρών που δίνουν σημασία στην ποιότητα, και να το προσφέρουμε σε ένα πιο χαμηλό κόστος. Έτσι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και επιπλέον βλέπουμε ότι υπάρχει και μια μεγάλη στροφή προς την καινοτομία, όπου βλέπουμε πολλά προϊόντα, κυρίως βιομηχανικά, τα οποία είναι, όπως είπα, μικρότερες μονάδες, όμως προσφέρουν προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν στην αγορά ή υπάρχουν στην αγορά και τα προσφέρουν πιο βελτιωμένα. Ποιες δυσκολίες ή πρόκλησεις υπάρχουν για τους Κύπριους εξαγωγείς σήμερα? Είναι κυρίως ο μεγάλος ανταγωνισμός, διότι η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα, οπότε οι εξαγωγικές ποσότητες είναι σχετικά μικρές σε σύγκριση με άλλες χώρες. Δεν προσφέρουμε προϊόντα τα οποία μπορούν να παραχθούν σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες, οπότε η γραμμή της παραγωγής είναι μικρότερη, οπότε και το κόστος είναι ψηλότερο. Γι' αυτό ακριβώς εκεί είναι η πρόκληση, όπου πρέπει να βρεις τις σωστές αγορές και πρέπει να προσφέρεις διαφοροποιημένα προϊόντα σε μια τιμή που να είναι λογική για την κάθε αγορά, για την εκάστοτε αγορά. Κάποιες υπηρεσίες υπάρχουν στην Κύπρο, μεν προωθούνται δε από το Ηνωμένο Βασίλειο. Mm-hmm. Ποιες είναι αυτές? Ναι, οι περισσότερες υπηρεσίες, πολλές μάλλον από τις υπηρεσίες, αφορούν τον τουρισμό. Οπότε έχουμε την διαμονή, δηλαδή τα ξενοδοχεία, έχουμε την εστίαση, δηλαδή τα εστιατόρια, τις μεταφορές, δηλαδή τις αεροπορικές εταιρείες για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα μέρος των υπηρεσιών, με τον αυστηρό όρο της έννοιας υπηρεσίας. Από την άλλη έχουμε τις άλλες υπηρεσίες, όπως είναι οι νομικές και τα λογιστικά, οι φοροτεχνικές,
συμβουλή επιχειρήσεων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε διάφορους ενδιαφερόμενους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την Κύπρο ως επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο, διαφημιστικά γραφεία βεβαίως. Οπότε υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών που προσφέρεται και δεδομένου του γεγονότος ότι υπάρχει προσωπικό το οποίο είναι πολύ καλά καταρτισμένο στην Κύπρο, κάνει τις υπηρεσίες αυτές πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος, τα οποία μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις. Τα πλεονεκτήματα της Κύπρου είναι πάρα πολλά και ποικιλόμορφα. Ξεκινάμε βεβαίως από τη θέση την γεωστρατηγική της Κύπρου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λόγω του ότι βρισκόμαστε ουσιαστικά στο σταυροδρόμι τριών υπήρων, που είναι η Ευρώπη, η Αφρική, η Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή, η Ασία. Οπότε πολλοί ενδιαφερόμενοι χρησιμοποιούν την Κύπρο ως κέντρο για να μπορέσουν είτε να προωθήσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλες χώρες, είτε να χρησιμοποιήσουν την Κύπρο στα θέματα του εμπορίου ως ενδιάμεσο σταθμό. Επιπλέον, η Κύπρος έχει ένα πολύ καλά καταρτισμένο προσωπικό. Υπάρχει χαμηλό κόστος των υπηρεσιών, ιδίως τώρα τελευταία και με την κρίση η οποία είχε παρατηρηθεί το 2013. Γενικά, το προσωπικό μας είναι πολύ ψηλού επίπεδου και πολύ ανταγωνιστικό όσον αφορά στο θέμα της μισθοδοσίας του. Η νομοθεσία, βεβαίως, έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο λόγω του ότι η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες έτσι ώστε να προσφέρει μια ευέλικτη νομοθεσία, η οποία και να επιτρέπει πάρα πολλές υπηρεσίες και χρηματοοικονομικά προϊόντα να προσφέρονται, αλλά ταυτόχρονα να εξυπηρετεί και τον ενδιαφερόμενο επενδυτή. Και γενικότερα, λόγω του ότι είναι ένας πολύ καλός τουριστικός προορισμός η Κύπρος, είναι ένας προορισμός που πολλοί επιλέγουν ως χώρο διαβίωσης και διαμονής. Οπότε όλα αυτά θεωρούμε ότι προσφέρουν ένα πάρα πολύ ελκυστικό πακέτο για οποιονδήποτε θέλει να αναπτύξει δραστηριότητες στην Κύπρο. Βεβαίως είναι και πολύ σημαντικό να αναφερθούμε στις πολύ σημαντικές εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία, όπου μετά τα μεγάλα προβλήματα του Μάρτιου του 2013, ουσιαστικά καταφέραμε σε λιγότερο από 3 χρόνια, ουσιαστικά 2 μήνες νωρύτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία, να εξάλθουμε του μνημονίου με τους δανειστές και μάλιστα αντί να χρησιμοποιήσουμε την βοήθεια των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, να χρησιμοποιήσουμε μόνο 7,3, το οποίο βεβαίως συγκέντρωσε τα πολύ κολακευτικά σχόλια και των δανειστών μας και όλων των θεσμών στην Ευρώπη και εκτός. Τι επιλογές προσφέρει το νησί για έναν επίδοξο επενδυτή? Οι επενδυτικές ευκαιρίες πάλι είναι πολλές στην Κύπρο, αφορούν κυρίως τον τουρισμό, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε 2,7 εκατομμύρια τουρίστες στο νησί, επισκέπτες, και οι Βρετανοί αποτελούν το 1,1 εκατομμύριο από αυτά τα 2,7, οπότε μιλάμε για πάρα πολύ σημαντικούς αριθμούς, οπότε πολλές ευκαιρίες υπάρχουν στον τομέα του τουρισμού. Επιπλέον, ο χώρος της ναυτιλίας προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες λόγω του ότι η Κύπρος αποτελεί μεγάλο ναυτιλιακό κέντρο, τρίτο στην Ευρώπη και δέκατο παγκοσμίως όσον αφορά την εγγραφή του Κυπριακού Νεολογίου, στην εγγραφή των πλοίων και βεβαίως στην διαχείριση των πλοίων, και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη τεχνογνωσία. Όσον αφορά τα θέματα της ενέργειας, είτε αφορούν τους υδρογονάθρακες είτε τις ανανεώσιμες πηγές της ενέργειας, και βεβαίως άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρονται, όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη των επενδυτικών ταμείων, που γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Κύπρο, ο ασφαλιστικός τομέας βεβαίως, και γενικά η διαχείριση του πλούτου, το λεγόμενο wealth management, το λεγόμενο όπως είναι ευρέως γνωστό, που η Κύπρος πάλι μπορεί να παρουσιάσει πάρα πολλές βελτιωμένες προτάσεις. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες μελλοντικές δραστηριότητες, αντιλαμβάνομαι, τις οποίες προγραμματίζει το Εμπορικό Κέντρο. Ναι. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτές. Να προετοιμάσουμε και τους φίλους τηλεθεατές τι να περιμένουν. Ναι, βεβαίως. Όσον αφορά το Εμπορικό Κέντρο, που όπως είπαμε είναι το εμπορικό τμήμα της ΥΠΑΤΗ Αρμοστίας, έχουμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα για τους επόμενους μήνες. Έχουμε τη συμμετοχή μας στην Γιορτή του Κρασιού και επιχειρηματική έκθεση στα τέλη του επόμενου μήνα, του Ιουνίου.
Και μετά ετοιμάζουμε μια γαστρονομική εκδήλωση, όπου θα έχουμε και μια εκδήλωση γευσηγνωσίας των κυπριακών κρασιών, το λεγόμενο wine tasting, που προγραμματίζεται για τα μέσα του Σεπτέμβρη και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε πάρα πολλούς εμπορευόμενους και ενδιαφερόμενους να μπορέσουν να δουν από κοντά τα κυπριακά τρόφιμα και κρασιά και βεβαίως να παρουσιαστεί και η Κύπρος ως τουριστικός προορισμός. Οπότε θα είναι μια ποικιλόμορφη εκδήλωση. Έχουμε στις αρχές του Νοέμβρη δύο πολύ σημαντικά επιχειρηματικά σεμινάρια με την συμμετοχή υπουργών. Το ένα θα είναι στις 8 του Νοέμβρη στο Λονδίνο και το άλλο στις 10 του Νοέμβρη στο Εδιμβούργο στη Σκωτία, όπου θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τις νέες προτάσεις της Κύπρου όσον αφορά τον χρηματοοικονομικό τομέα και τον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών. Και για τον επόμενο χρόνο, οπωσδήποτε, θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο σημαντικό αριθμό εταιριών που θα λάβουν μέρος στην έκθεση IFE που αφορά τα τρόφιμα και τα ποτά και λαμβάνει η χώρα στο Λονδίνο, που είναι η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών, και πάντοτε λαμβάνουν μέρος κυπριακές εταιρείες με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και βεβαίως πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα ανακοινώσουμε όταν πλέον θα έχουν οριστικοποιηθεί για το 2017. Και βέβαια το επιχειρηματικό φόρουμ έχει συγκεντρώσει πολλά βλέμματα. Διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Λονδίνο και κάθε χρόνο έχετε και κάποια μεγαλύτερη ανταπόκριση, θα λέγατε. Το είχαμε διοργανώσει πέρσι μετά από αρκετό καιρό στο Leyden Hall στο Λονδίνο, στο City του Λονδίνου, σε έναν πολύ καλό χώρο, με πάρα πολύ καλή προσέλευση και πολύ σημαντική ανταπόκριση από πολύ σημαντικούς παράγοντες από το City στο Λονδίνο. Ήταν στις 7, έλαβε χώρα στις 7 του Οκτώβρη το 2015 και τώρα ακριβώς αναμένουμε ότι θα υπάρχει μια ανάλογη εκδήλωση στο Λονδίνο και βεβαίως ακόμα καλύτερη, και περιμένουμε ότι η προσέλευση θα ξεπεράσει τα 200 άτομα. Και βεβαίως γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, λόγω του ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση για αυτές του είδους τις εκδηλώσεις, ακριβώς διοργανώνουμε και μια δεύτερη μετά από 2 μέρες στο Εδιμβούργο και προσπαθούμε βεβαίως να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και στη Σκωτία. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε σήμερα εδώ, που είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για όλα αυτά που αφορούν το εμπορικό κέντρο. Πολύ σημαντικές πληροφορίες. Ασφαλώς θα ενδιαφέρουν τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου. Κύριε Δάφο, κάθε επιτυχία στο έργο σας, να ευχηθούμε και ασφαλώς να κλείσουμε το μήνυμά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μία φορά. Να σας ευχαριστήσω και πάλι για το γεγονός ότι το Hellenic TV, ο σταθμός σας, πάντοτε προσφέρει υποστήριξη στην Ιπάτη Αρμοστία. Να πούμε ότι η δέσμευσή μας είναι ότι πάντοτε προσπαθούμε να βοηθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο και τους εξαγωγείς μας και τους ενδιαφερόμενους από την Βρετανική αγορά που ενδιαφέρονται για κυπριακά προϊόντα, να τους φέρουμε σε επαφή. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να προωθήσουμε τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και να προσελκύσουμε επενδύσεις προς την Κύπρο. Και βεβαίως να πούμε ότι η Ιπάτη Αρμοστία, υπό την καθοδήγηση του Ιπατον του κ. Ευρυπίδη Ευρυβιάδη, ο οποίος αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά τη σημασία των επενδύσεων και τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα οικονομικά θέματα. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη στροφή και προσφέρουμε όλες μας τις δυνάμεις με μια μικρή ομάδα που έχουμε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα μιας μικρής χώρας, η οποία όμως έχει μια πολύ μεγάλη παροικία στο Ηνωμένο Βασίλειο, και βεβαίως να εξυπηρετήσουμε αυτό το μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει, το διεθνές ενδιαφέρον και συγκεκριμένα το βρετανικό, όσον αφορά το επιχειρηματικό πλαίσιο στην Κύπρο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ολόκληρη τη συνέντευξη θα την παρακολουθήσετε προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV στο κανάλι 244 στο Freeview από το Roku Box της CETA UK, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο από το website μας και στα κανάλια Hellenic TV 1 και WNN.